χώρα εν καμίνο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα βρίσκεται σε θερμοκρασία βρασμού. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είχαμε την ευκαιρία με τις διαφορετικές υποκειμενικές προσεγγίσεις των καλών φίλων που είναι εδώ, αλλά και με τη συμβολή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, του κυρίου Τζιτζικώστα, να προβλέψουμε και μακάρι να βγούμε ψεύτες. Ότι τις επόμενες 40 μέρες ενδέχεται στη χώρα να έχουμε ένα νούμερο εγκλωβισμένων που να φτάνει τις 150.000. Ενώ, όπως είπε ο ίδιος Περιφερειάρχης, στην ιδωμένη τις επόμενες μέρες θα βρεθούν να σπρώχνουν το φράχτη από 12.000, 12.500 που είναι σήμερα, 20.000 απελπισμένοι άνθρωποι. Θύματα όλης αυτής της πολιτικής που δεν χαράχθηκε από την Ελλάδα και αφορά την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, είναι 11 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες και οι πολλές χιλιάδες απελπισμένοι άνθρωποι, μετανάστες, λαθρέοι μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται αυτές τις μέρες στη χώρα μας. Κυρίες και κύριοι, τα γεγονότα τρέχουν όμως. Και οι εξελίξεις στη χώρα τρέχουν με απίστευτο ρυθμό και στα υπόλοιπα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και εθνικής αγωνίας. Πώς είναι το θέμα του μνημονίου, πώς είναι το θέμα της επιστροφής του κουαρτέτου στην Αθήνα. Είπε πριν ο κύριος Καραμπελιάς για τις δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε φαίνεται να χαλαρώνει, αλλά μήπως πάει σε συμψηφισμό, μνημόνιο και αξιολόγηση για να βάλετε εσείς τους πρόσφυγες καμιά 500.000 στα σπίτια σας. Να δούμε. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση συγκρούονται και για θέματα που ακούγονται ίσονος σημασίας, μικρότερης σημασίας, σε αυτό το κομφούζιο και τον οριμαγδό που δεχόμαστε καθημερινά, αλλά δεν είναι, κυρίες και κύριοι, χωρίς νόημα. Για να δούμε πώς κυβερνάται ο τόπος και για να δούμε ποιος έχει δίκιο, η αντιπολίτευση που φωνάζει ή η κυβέρνηση που αμήνεται, αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο. Υπόθεση Νίκου Καρανίκα. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε? Πάμε λοιπόν. Επώνυμο. Καρανίκας. Όνομα. Νίκος. Πτυχίο. Εκπαιδευτικός. Αδιόριστος. Επαγγελματική εμπειρία. Σερβιτόρος. Εποχικός. Στρατιωτικές υποχρεώσεις. Αρνητής στράτευσης. Αγαπημένο σύνθημα. Η καριέρα είναι χολέρα. Αγαπημένη TV περσόνα. Ελένη Μενεγάκη. Χώρος εργασίας. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού. Τομέας. Στρατηγικός σχεδιασμός. Θέση. Σύμβουλος. Η αναντιστοιχή ανάμεσα στη σημασία της θέσης σύμβολος του Πρωθυπουργού και στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα πέρασε γρήγορα σε δεύτερο πλάνο στα σχόλια του διαδικτύου. Κατάπληξη προκάλεσε η ανορθογραφία και η ασυνταξία δεδομένου ότι είναι και εκπαιδευτικός. Το ασφαλιστικό μπαίνει επιτέλους σε ρότα διάσωσης, αναλογικά και διασφαλίζοντας τις βασικές και τα βαρέα. Η δημοκρατία, η διαχείριση της πολιτικής ζωής, της πόλης, του κράτους, του πλανήτη, είναι υπόθεση των ανδρών, των γυναικών, του τρανς και των παιδιών, όχι των ειδήμων. Και είπε ο δάσκαλος όχι των ειδήμων και διορίστηκε στο Μαξίμου να μάθει και στους άλλους ελληνικά. Θα συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό σε θέματα γραμματικής. Τσαπανίδου, είσαι τελικά πολύ μνημονιακιά και έχεις ασχημίσει. Εγώ ασχήμισα. Ναι, εσύ ασχήμισες. Αγαπημένη του τηλεπερσόνα, η Ελένη Μενεγάκη. Τι μποτάκια φοράς, τέλος πάντων. Ελένη, και σήμερα κούκλα είσαι. Πάλι θεά η Μενεγάκη. Κούκλα και σήμερα, Ελένη. Το ζήτημα είναι ότι δεν μας κοιμίζεις και προσωπικά με διατηρείς ορεξάτο και βλέποντάς σε οργανώνω τις δουλειές μου. Ναι, Ελένη, να έρθεις η Σαλονίκη. Ναι. Ο στενός πλέον συνεργάτης του Πρωθυπουργού σοκάρει με τους χαρακτηρισμούς που επέλεξε για την πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους. Πριν δω στην οθόνη της τηλεόρασης στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 τον άνθρωπο θύμα, είδα τον εμβολισμό και την κατάρρευση των δίδυμων πύργων ως έργο τέχνης, καταστροφής και αλλαγής του οικαστικού τοπίου στο Μανχάταν. Ένα έργο τέχνης που, αν δεν είχε ανθρώπινα θύματα, θα ήταν ένα αριστούργημα. Όταν όμως πρόκειται για την υπεράσπιση της κομματικής γραμμής, ο Νίκος Καρανίκας δεν χαρίζεται ούτε στον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη. Φοβάστε τόσο πολύ, κύριε Παπαδημούλη, που λέτε ό,τι να είναι και σέρνεστε πίσω από τον Σαμαρά. Ντροπή να υpονομεύετε την κυβέρνηση. Πάντως, τη μέρα που έγινε γνωστή η τοποθέτησή του στο Μαξίμου το διαδίκτυο, ανακάλυψε και την άποψη που έχει ο Νίκος Καρανίκας για τη σταδιοδρομία και την καριέρα. Με Καρανίκα σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού, βλέπω τον Τσίπρα να θέλει τουρκική άδεια προσγείωσης όχι μόνο για Ρόδο, αλλά και για Κέρκυρα. Ένα λάθος έκανα κατά την εγγραφή μου στο Πανεπιστήμιο. Δεν γράφτηκα και στην ΚΝΕ.
Φαντάσου το δίλημά του αν η Ελένη μείνει χωρίς δουλειά εξαιτίας του παπά. Τέτοιοι διχασμοί γεννούν εμφυλίους. Δεν μπορεί να είναι τελικά τόσο γυμνός ο βασιλιάς. Δεν γίνεται να μιλάμε απλώς για ένα πλιάτσικο ημιμαθών ακούρευτων σαλτιμπάγκων. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, το να είσαι κολλητός της πρωθυπουργικής παρέας είναι το μεγάλο προσόν και είναι αρκετό για να φέρει κάποιον με εργασιακή εμπειρία σερβιτόρου στη θέση ειδικού συμβούλου του πρωθυπουργού με αμοιβή 2.027 ευρώ το μήνα. Κύριε Παλωμενάκη, είναι γνωστό ότι τουλάχιστον ιδεολογικά και πολιτικά διαφωνώ με την αριστερά. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι η αριστερά σε μια μακρά και δύσκολη πορεία στην Ελλάδα είχε πάντα δίπλα το βιβλίο. Το βιβλίο. Διότι ο μαρξισμός, ο λενινισμός, τον οποίο τουλάχιστον εγώ και πολλοί άλλοι απορρίπτουμε ως δόγμα οργάνωσης των κοινωνιών και ως τρόπο εξήγησης παντός φαινομένου, είναι όμως ένα σημαντικό στοιχείο, μια σημαντική ενότητα της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας. Λοιπόν, εδώ όμως μιλάμε για στοιχεία, αναλυθεύουν αυτά, γιατί το διαδίκτυο θα κάψει πολλούς ανθρώπους, αυτή είναι η αλήθεια, και ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ δεν μιλάμε για αριστερό. Εδώ μιλάμε για λούμπεν στοιχεία. Μιλάμε για πολιτικό χουλιγκαρισμό. Και με μπόλικη ακαλεστησία τηλεοπτικού χαρακτήρα. Λοιπόν, είναι δυνατόν να είναι πρωθυπουργός ένας άνθρωπος που διαφωνώ με τον κύριο Τσίπρα, αλλά ξέρει γράμματα, εκφράζεται στα ελληνικά θαυμάσια και να έχει σύμβουλο αυτού του επίπεδου? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι... Δεν σας ξενίζουν αυτά που... Εμένα προφανώς με ξενίζουν και γελούσαμε στη διάρκεια που τα προβάλατε. Ναι. Διότι έχουν και ένα στοιχείο αστείο, ενδεχομένως μια νεανική αφέλεια. Αλλά ήθελα να πω ότι καταρχήν υπάρχει ορθογράφος της Microsoft, που είναι πολύ βασικό, αν δεν τον ξέρουμε να τον πάθουμε. Έτσι. Θα ήθελα να πω το εξής. Σε ένα σημείο νομίζω ότι η κριτική που ασκήθηκε δεν είναι σωστή, ότι είχε εργασιακή εμπειρία σερβιτόρου, δεν λέει αυτό πολλά πράγματα. Να σας πω κι εγώ, δεν αυτό θέλω να υποθυμίσω. Υπάρχουν παιδιά που είναι σερβιτόροι που πάνε σε νυχτερινά σχολεία και είναι πιο εγγράμματα από πολλούς χαρτοδιακάδες της ημέρας. Αυτό και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό με ενόχλησε και εμένα. Σε καμία περίπτωση δεν αποποιείται κανείς τη βασική με ιδέα. Με πολλά πτυχία και πολύ μυαλό. Που έχει υπηρετήσει η αριστερά κουλτούρα πολλά χρόνια και εξακολουθεί να την υπηρετεί, ότι η γνώση είναι δύναμη και η γνώση αλλάζει κοινωνίες μαζί με τις κινητοποιήσεις των μαζών. Καμία αντίρρηση. Τώρα να ρωτήσω απλά, χωρίς να θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, πρέπει να παραμείνει σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα? Μήπως έγινε κάποιο λάθος? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προσωπικά, επειδή και στη ζωή μου είμαι προσεκτικός άνθρωπος και δεν θέλω, ας πούμε, να καταδικάζω έτσι εύκολα, προφανώς είναι ζήτημα επαναξιολόγησης ορισμένων κριτηρίων με τα οποία τοποθετήθηκε. Λέτε ότι πρέπει να επαναξιολογηθεί? Εγώ νομίζω ότι αν αυτά αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, αλλά κρατάω μια επιφύλαξη στο παιδί, δεν το ξέρω. Και υποθέτω και πιστεύω ότι για να ανεβεί και για να αναδειχθεί εκεί πέρα θα έχει και προσέντα που δεν αναδεικνύονται από το διαδίκτυο. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μάλιστα, σαφής. Κύριε Γιώργιακα, ήδη η παράταξή μας, έχει ζητήσει την παραίτηση του κυρίου Καρανίκα. Και εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα όμως, κάτι που έχει ζητήσει επισήμως η παράταξή μας σημαίνει ότι έχει στοιχεία για το ποιον πρόκειται. Και από εκεί και πέρα δεν πρέπει να υπάρχει μια ισοπαίδωση των πάντων σε κυβερνητικές θέσεις, σε θέσεις συμβούλων. Πρέπει να έχουμε τα πρότυπα στη ζωή μας. Και αυτά είναι που έχουν χαθεί οι αξίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και προκειμένου να μπορέσουμε να ξανααποκτήσουμε τις αρχές σαν χώρα μας, θα πρέπει να επιλέγουμε τους καλύτερους δυνατούς συνεργάτες. Σαφής, κύριε Φωτήλα. Ξέρετε, το πρόβλημα, δεν είναι αν θα παραιτηθεί ο κύριος Καρανίκας. Αυτό είναι το λιγότερο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Πριν λίγο καιρό μιλάγαμε για τον Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλο, όπως τον λέγανε, και όλη του την οικογένεια που διορίστηκε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό γίνεται κανόνας. Η κυβέρνηση διαλύει οποιαδήποτε δομή έχει μείνει τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα. Πάντως, σε αυτό λίγο που είδαμε δεν είναι αριστερά. Έτσι. Αυτό που είδαμε δεν είναι αριστερά. Όχι, αυτό δεν είναι. Είναι αυτό δεν είναι τίποτα. Πετάνε λοιπόν, και πολύ φοβάμαι, όμως ότι δεν είναι ατυχή περιστατικά. Είναι αυτό που προσπαθεί να φέρει και να κάνει η κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Κύριε Καραμπελιά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Φωτήλα στο σημείο ότι είναι, το δυστύχημα είναι ότι υπάρχει μια γενίκευση το ότι εγώ πια πώς το ερμηνεύω. Εγώ ερμηνεύω ότι υπάρχει μία συρρήκνωση της στήριξης του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησης από το Λαϊκό Σώμα. Φαίνεται πια
από όλα όσα έχουν γίνει από τους αγρότες, από τους γραβατάκηδες και ούτω καθεξής, αυτούς για τους οποίους μίλησε έτσι ο φίλος μου και ο Σκουρουμπλής. Και απέναντι σε αυτό η κυβέρνηση προσφεύγει σε αθρώους διορισμούς όπου μπορεί, μέσα της λογικής συμβούλων, φτιάνοντας δηλαδή ένα κράτος, έστω μίνι κράτος, έτσι, γιατί ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμη και σε δήμους και τα λοιπά γίνεται αυτό, ανθρώπων οι οποίοι διορίζονται για να αποτελέσουν κομματικό στήριγμα. Αυτό το πράγμα επιταχύνεται και χειροτερεύει όσο μειώνεται η λαϊκή στήριξη. Δηλαδή πια η μόνη στήριξη που θα μένει θα είναι αυτού του τύπου οι μηχανισμοί οι οποίοι φτιάνονται και από την άλλη πλευρά η στήριξη από τις ξένες δυνάμεις. Δηλαδή βλέπω μια κατάσταση πάρα πολύ κακή και ξέρετε την άποψή μου, δεν ξέρω αν την ξέρει και ο κ. Μπαλομενάκης, η άποψή μου ήταν πάντα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βιάστηκε τόσο πολύ να έρθει στην εξουσία στις χειρότερες δυνατές συνθήκες, έτσι ώστε είναι υποχρεωμένος για να διατηρηθεί να κάνει και τέτοιου τύπου, να εφαρμόσει τέτοιου τύπου λογικές, έτσι, που στο παρελθόν και όσοι προερχόμαστε από την αριστερά τις, έτσι, τις στυλιτεύαμε και λέγαμε ότι είναι έσχος το να φτιάνεται ένα κράτος το οποίο έχει κομματικά χαρακτηριστικά και απ' την άλλη να στηρίζεται όλο και περισσότερο στους ξένους. Αυτό είναι που κατά τη γνώμη μου οδηγεί σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει πολύ μέλλον. Κύριε Παλαμανάκη, μια απάντηση για να κλείσουμε μαζί. Η απάντησή μου είναι η εξής, αγαπητή, ότι διαφωνώ πλήρως με τη λογική και τον ισχυρισμό ότι πάμε για κομματικό κράτος. Η καλύτερη απόδειξη αυτού του πράγματος είναι το τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε για τη δημόσια διοίκηση. Εκεί η Ελλάδα κυριολεκτικά μπαίνει στον 21ο αιώνα κατευθείαν από το 19ο. Η ίδρυση του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου, στο βάθος χρόνου φυσικά για να προετοιμαστούν και να υπάρξει μια κατάλληλη οργάνωση με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους λένε ότι γίνεται κομματική επέλαση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα σχόλιο, κύριε, για να κλείσουμε. Ναι. Ένα σχόλιο για να κλείσουμε. Εγώ το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι οι Έλληνες υποφέρουν, πεινάνε, βρισκόμαστε σε τραγική κατάσταση και καθόμαστε, ασχολούμαστε με τον κύριο Καρανίκα και με κάθε μορφή Καρανίκα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Μάλιστα. Πρέπει να ασχοληθούμε με τον Έλληνα πολίτη, με τον άνθρωπο που υποφέρει, με τον άνεργο και με κάθε μορφή ανθρώπου ο οποίος αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Ποντήρα, κλείνουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Για ποιο, για το... Ναι, βέβαια, την απάντηση του κ. Μπαλομενάκη. Κοιτάξτε, δείτε, προχθές ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ισχύσει μετά από 2 χρόνια, δηλαδή όταν προφανώς δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Και να πω ότι προχθές... Τότε θα το διεκδικεί για τους άλλους. Με μία τροπολογία διορίστηκαν 33 νέοι διοικητικοί γραμματείς, πέρα από τους 43 δηλαδή. Αυτή όμως είναι η ουσία. Αυτή είναι όμως η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία, λέτε. Βεβαίως. Όταν... Είμαι σίγουρος ότι το έχετε διαβάσει το νομοσχέδιο. Είμαι, κύριε. Ήμουν ο εισηγητής, ξέρετε, από το νομοσχέδιο αυτό. Ήμουν ο εισηγητής. Κύριε Μπαλομενάκη, σε λίγο τα μέλη που υπάρχουν πια στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι όλα διορισμένα. Μην το λέτε. Μα τώρα αστείευεστε, έχουν μέλη. Να σας ευχαριστήσω και στους 4. Οι αριθμοί σας διαψεύδουν. Κυρίες και κύριοι, η ενημέρωση συνεχίζεται. Η Σκυτάλη στο Σωτήρι Ξενάκη και στο Μάκη Κουρί. Και εμείς επανερχόμαστε την επόμενη Δευτέρα, καθότι Παρασκευή δεν έχουμε εκπομπή. Μια πολύ σημαντική μέρα, σύνοδος κορφής, κρισιμότατη για την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και την ευρύτερη ζώνη στην οποία ανήκει η Ελλάδα. Και την Τρίτη, διακυβερνητική, ο κύριος Τσίπρας με το μισό σχεδόν Υπουργικό Συμβούλιο θα βρεθεί στη Σμύρνη, όπου όλα τα θέματα θα μπουν στο τραπέζι. Αυτά που θα γίνουν στη χώρα τις επόμενες εβδομάδες θα κριθούν από τις αποφάσεις που θα ληφθούν τις επόμενες ώρες. Αύριο στις 12 η πολιτική αρχηγή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.